Η Κίνα ανακοίνωσε πριν λίγο σύναψη στρατιωτικής συμμαχίας με τη Ρωσία. Σφραγίζει έτσι την μέχρι στιγμή συνεργασία των δύο χωρών στο ισχυρότερο μπλοκ από πλευράς πυρηνικών όπλων και δημογραφικής ισχύως που γνώρισε ποτέ η ιστορία. Το εντυπωσιακό. Η Ινδία, παραδοσιακός εχθρός της Κίνας, δηλώνει και αυτή την υποστήριξή της στη Ρωσία. Σας έχω πάμπολα ρεπορτάζ επ' αυτού. Η ανακοίνωση έγινε μετά την τηλεφωνική συνομιλία του Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Κινέζο ομόλογο του, Σι Τζινπινγκ. Και ενώ η Κίνα ευεργετείται από το στραγγάλισμα της γερμανικής οικονομίας και ειδικά της γερμανικής ανταγωνιστικότητας μέσω της μείωσης κατά 60% της παροχής του ρωσικού φυσικού αερίου στη χώρα. Να σημειώσω εδώ ότι οι Ιάπωνες που προσφάτως απειλούσαν τους Ρώσους ενέκα των νήσων Κιούριλες, τώρα δέχτηκαν να πληρώσουν για τα νησιά Κιούριλες. Και μην ξεχνάμε πως στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εισέβαλε η Ρωσία σε αυτά και έκτοτε τα κατέχει. Από αυτά κυρίως και άλλα που σας έχω σε ξεχωριστά ρεπορτάζ εμπόδισαν τις δύο χώρες ως σήμερα να υπογράψουν ειρήνη. Και το ίδιο έχει συμβεί στην Κορέα, σας είχα ανάλογο ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, στο προκείμενο, η Κίνα ετοιμάζεται να εισβάλλει στην Ταϊβάν, υπάρχει ξεχωριστό ρεπορτάζ. Ειδικότερα στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα οι δύο ηγέτες, αποφασίστηκε από κοινού να διευρυνθεί η συνεργασία τους. Συμφωνήθηκε να διευρύνουμε τη συνεργασία στην ενέργεια, την οικονομία, τη βιομηχανία, τις μεταφορές και άλλους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομική κατάσταση έχει γίνει πιο περίπλοκη λόγω της παράνομης πολιτικής των κυρώσεων της Δύσης. Ανέφερε επί τούτου το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, Πούτιν και Σι Τζινπινγκ συζήτησαν επίσης για την ανάπτυξη των στρατιωτικών σχέσεων, όπως γράφεται, των χωρών τους με κοινές ασκήσεις και από κοινού κατασκευή νέων οπλικών συστημάτων. Είδατε και στα tweet των New York Times, από τα πλάνα. Πείτε μου τη γνώμη σας, πώς τα αντιλαμβάνεστε όλα αυτά. Για κρυμμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγραφείτε, κοινοποιήστε να το μάθουν κι άλλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.